και δυσκολότερη από όσο περάσαμε ως τώρα, με πάρα πολλά προβλήματα που τα βιώνουμε όλοι μας και εμάς πάντα το που να σας ξεκούρασε και να σας δυνάμωσε, ώστε να ξεκινήσουμε. Κύριε μου, έχω μια συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς σας για τη χρονιά βιολόγια. Σήμερα με την πρώτη εκπαιδευτική περιφέρεια Φλόρινας, με τους συναδέρφους όλων των ειδικοτήτων, τους δασκάλους και τους καθηγητές, έχουμε μια πρώτη συνάντηση για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της νέας σχολικής χρονιάς. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, γιατί ο σχεδιασμός, οι στόχοι οι οποίοι μπαίνουν και οι δραστηριότητες οι οποίες σχεδιάζονται θα προδιαγράψουν και την επιτυχία της σχολικής χρονιάς. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό όλοι μαζί από κοινού να βάλουμε κάποιους στόχους για τη νέα χρονιά, γιατί η ελληνική κοινωνία πραγματικά στις δύσκολες μέρες που περνάει, το μόνο πάνγιο που έχει είναι το σχολείο και νομίζω πως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποτελέσουν και πηγή αισιοδοξίας, δύναμης και ελπίδας, αλλά και μια όαση πραγματικά για τα παιδιά, τα οποία, αν θέλετε, είναι τελικοί αποδέκτες όλης αυτής της φοβερής κρίσης που βιώνουμε σαν ελληνική κοινωνία. Κύριε Μούσιου, για την αγωνία των γονέων, ποιο θα είναι το καινούριο της νέας σχολικής χρονιάς? Με τη νέα σχολική χρονιά έχουμε την εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας σε όλα τα σχολεία. Έχουμε δηλαδή την εξακτήνωση ενός πιλωτικού προγράμματος, το οποίο θεωρούμε ότι θα αναβαθμίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση στα παιδιά, με την έμφαση στο εκπαιδευτικό έργο που παράγει σχολική μονάδα σαν σύνολο, με όλες τις παραμέτρους και τις διαστάσεις της. Και είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό για την εκπαίδευσή μας.